Καλό μας είμαστε φίλε και φίλοι του Λίμπερο 107 και 4. Ο Γκουρούς Γιονίνας κοντά σας. Θα μιλήσουμε μέχρι και τις 4. Μόνο για στοίχημα θα μιλήσουμε. Έτσι να δούμε το σημερινό κουπόνι, τι γίνεται, τι σημεία μπορούμε να βγάλουμε. Και φυσικά βέβαια τι γίνεται αυτή τη στιγμή, τι υπάρχει σε εξέλιξη όσον αφορά το κουπόνι του στοιχήματος. Θα έχουμε τη γνωστή μας καθιερωμένη επικοινωνία με τον Δημήτρη Δανακτσή, να μας μεταφέρει και αυτό τις σκέψεις του όσον αφορά το κουπόνι του στοιχήματος. Ένα κουπόνι που έχει ντέρμπι, έτσι για να παρακολουθήσουμε, και έχει φυσικά και σημεία τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε όσον αφορά το Σαββατοκύριακο, να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα μεροκάματο, έτσι, γιατί αυτός είναι ο στόχος βέβαια κάθε τζογαδόρου, να παίζει και να βγάζει ένα μεροκαματάκι μέχρι την ημέρα που θα έρθει αυτή η μεγάλη ευκαιρία, έτσι που συμβαίνει πάντα σε όλους, για να πάει να πάρεις καλά λεφτά. Αλλά εντάξει, αυτό είναι κάτι που γίνεται μία στο τόσο. Θα αναφερθούμε λοιπόν στα σημερινά παιχνίδια, τι γίνεται, τι βλέπουμε, τι αξιολογούμε όσον αφορά τις αναμετρήσεις σημερινές, για να βγάλουμε έτσι μια τριάδα, έτσι, την οποία μπορούμε να εμπιστευτούμε, κάποια έστω καλά σημεία τα οποία μπορείτε να ακούσετε εσείς, να πάρετε, να βάλετε κάτι δικό σας, έτσι, και να κάνετε μια καλή χημεία. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή, και με τον Δημήτρη που συζητάμε εδώ δίνουμε και κάποια άλλα σημεία τα οποία βλέπουμε στο κουπόνι, έτσι προσπαθώντας να αποφύγουμε τις παγίδες. Βέβαια την παγίδα της Φένε δεν την έχουμε αποφύγει δύο Σαββατοκύριακα, και θα ξαναασχοληθώ μαζί της μετά από πάρα πολύ καιρό, έτσι, γιατί η Φενέρ μας έχει απογοητεύσει πραγματικά. Δηλαδή μας δικαίωσε η Τζένοα την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Κυριακή, και μας απογοήτευσε για μια ακόμη φορά η Φενέρ Μπαχτσέ, όπου μάλλον εκεί είναι αυτό που λέμε, χάνουν για να φύγει ο προπονητής. Έτσι δεν, δηλαδή δεν εξηγείται αλλιώς. Θα δούμε λοιπόν τα σημερινά παιχνίδια, τι γίνεται. Κάνω μια αναφορά τώρα στα γρήγορα όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία έχουμε εξέλιξη. Τζιρόνα Ίμπαρ 0-1 με πέναλτι. Φιλοξενούμενοι προηγούνται από το περίπου 10, κάπου εκεί μπήκε το γκολ. Προηγούνται λοιπόν 0-1. Τζιρόνα Ίμπαρ 0-1 το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή όσον αφορά και το κουπόνι στοιχήματος και γενικότερα τι γίνεται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Φυσικά όπου έχουμε τους νέους του Αστέρα Τρίπολης να παίζουν με τους νέους του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός προηγείται 0-1. Αστέρα Τρίπολης λοιπόν, Παναθηναϊκός στους νέους 0-1. Στην Ιαπωνία, πρώτη κατηγορία, Σαγκάν Σονάν 0-0. Βίσελ Κόμπε Ναγκασάκι 1-1. Στο Καζακστάν, πρώτη κατηγορία, Καϊσάρ με την Ατυράου 0-0. Ζεντσού με την Σαγκόρ Καραγκανή 0-1. Δεύτερη κατηγορία, Πορτογαλίας, Κόβα Πιαντάντε με την δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα 0-0. Δεύτερη Ρωσίας, Τόμ Τόσκ με την Σιμπίρνοβο Σιμπίρσκ 0-0. Οι γηπεδούχοι παίζουν με 10 της Τόμ Τόσκ με λόγο κόκκινης. Πιο κάτω έχουμε ημίχρονο στο Λαμία Όφι 2-0 στους νέους αυτό, έτσι στην Κάπα 19 αν θέλετε, Λαμία Όφι 2-0. Τουρκία, Καϊσέρισπορ, Ρίζεσπορ 0-1, λίγο πριν το ημίχρονο. Οι δύο ομάδες παίζουν με 10 λόγω αποβολής. Έτσι, στο 12 η αποβολή για την Καϊσέρι, στο 48 η αποβολή για την Ρίζεσπορ. Συνεχίζουμε πιο κάτω. Γκολ για την Τσιρόνα, το οποίο όμως ακυρώνεται από ό,τι βλέπω. Για να δω, ναι, ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε το γκολ της Τσιρόνα, διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Στο 20 λοιπόν ακυρώνεται γκολ για την Τζιρόνα. Για να δούμε λίγο τη φάση. Να δω που πάει μπάλα. Ένας παίκτης offside είναι. Ναι, αυτός είναι. Βέβαια δεν ακουμπάει την μπάλα από ό,τι είδα. Αλλά θεωρεί ο διαιτητής ότι επηρεάζει τη φάση, γιατί έκανε κίνηση ο επόπτης 20 σημαία. Οπότε ακυρώθηκε το γκολ για την Τζιρόνα. Τζιρόνα Έμπαρ παραμένει το 0-1. Συνεχίζει το παιχνίδι. Η μπάλα την αξί, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ένα φάουλ έξω, πολύ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γίνεται μια σέντρα. Ο παίκτης που φαίνεται ότι είναι offside την ώρα της φάσης κάνει την κίνηση να πιάσει την μπάλα. Δεν ακουμπάει την μπάλα. Η μπάλα περνάει κάτω από το χέρι του φλέγκα και θεωρείται ότι ο παίκτης που ήταν offside επηρέασε τη φάση ουσιαστικά. Χωρίς να ακουμπήσει όμως την μπάλα. Και αυτή κατέληξε στα δίκαια και κυρώθηκε το γκολ για την Τζιρόνα. Λοιπόν, Τζιρόνα
Ο Έιμπαρ 0-1 το παιχνίδι. Η Τζιρόνα και πάλι στην επίθεση. Συνεχίζουμε λίγο πιο κάτω στα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είπαμε Καϊσέρι Ρίζεσπορ 0-1. Από μία κόκκινη και οι δύο ομάδες. Στη Λευκορωσία έχουμε Σλούσκα Βίντεκ 0-0. Δεύτερη Φιλανδία Σκοκούλα με την Κούμπι Ελσίνγκη 0-0. Πάμε Σβάιτε Λίγκα που έχουμε Άουε Χόνστεϊ Κιέλ 0-0. Γκρόιτερ Φιθ Ρέγκεσμπουργκ 0-0. Μάγκλεσμπουργκ Δυναμό Δρέσδης 0-2. Πιο χαμηλή Γερμανία Βόλφσμπουργκ 2 με την Λούπο Μαρτίνι 0-0. Ντάσελντοφ με την Τευτόνια Ότεσεν χαμηλή πάλι Γερμανίας 0-0. Στους νέους στην Ιταλία στο ντέρμπι του Τωρίνο, Τωρίνο Γιουβέντους 1-1. Έτσι στους νέους θυμίζω στην Ιταλία. Καζακστάν πρώτη κατηγορία, Οράλ με την Κιζιζάρ 0-0. Ορμπαντάση με την Καϊράτ Αλμάτι 0-0. Το Μπόλκο στον Άι με την Ήτρις 0-0. Έτσι πρώτη κατηγορία στο Καζακστάν, στο μακρινό Καζακστάν. Πάμε πιο κάτω, Ρωσία πρώτη κατηγορία, Κρία Σαμάρα με Δυναμό Μόσχα στο 0-0. Δεύτερη κατηγορία Ρωσίας, Σινίκ Γιάροσλαβ με την Ταμπόφ 0-0. Ισπανία έμπα με Τζιρόνα έμπαρ 0-1. Κυροθέγκουλ για την, για να δούμε τη φάση. Όχι, δεν ακουμπάει την μπάλα ο παίκτης που είναι offside, είναι λάθος. Δεν ακουμπάει την μπάλα, δεν επηρεάζει θεωρώ τη φάση. Ο τερματοφύλακας έχει κάνει ήδη κίνηση να μπλοκάρει και η μπάλα περνάει κατά τα πόδια του. Δεύτερη κατηγορία Τουρκίας, Αφινσπορ με την Καραμποκσπορ 0-0. Ορμανίγεσπορ, Ντενιζλίσπορ 2-0. Πρώτη κατηγορία Ουκρανίας, Μαριουπόλ, Καρπάτι Λιβ 0-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, έτσι στις πιο ενδιαφέρουσες κατηγορίες όσον αφορά το κουπόνι του στοιχήματος. Να δούμε αν έληξε και τι τελικά έχουμε, έτσι στα κοντινά όμως. Στους νέους K19 Πανιούνιος ο Άρης, Πανιούνιος Άρης 2-2. Έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε, Πανιούνιος Άρης 2-2 στην K19. Επίσης Ατρόμητος Πας Γιάννενα 2-1. Στους νέους στην Ιταλία Αταλάντα Φιωρεντίνα 2-1. Αυτά, από ό,τι βλέπω αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έτσι από τα τελευταία τελικά αποτελέσματα έχουμε πλέον τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη στο κουπόνι. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε θα αναλύσουμε το σημερινό κουπόνι, θα δούμε τι γίνεται, πώς κινούνται οι ομάδες, ποια σημεία ξεχωρίζουμε όσον αφορά το σημερινό κουπόνι. Έχει κάποια σημεία και φυσικά τα οποία μπορείς να ξεχωρίζεις και να κυνηγήσεις. Να δούμε λοιπόν τις επιλογές γενικά στα μεγάλα πρωταθλήματα, υπάρχουν καλά παιχνίδια και γενικά υπάρχουν και ντέρμπι. Έτσι, σήμερα όχι τόσα όσο αύριο, αλλά έχει πολλά παιχνίδια τα οποία μπορούμε να εμπιστευτούμε. Έτσι. Και φυσικά υπάρχει και Ελλάδα σήμερα. Το πρόγραμμα είναι Πανιούνιος Άρης 6 και 4, Πανετολικός Λεβαδιακός 7 και 8.30 Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός. Έτσι, Super League. Τα παιχνίδια τα οποία έχουμε στον όγκο. Για να δούμε τώρα η Τζιρόνα κοντά στο γκολ. Όχι, τελικά τη χάνει ο επιθετικός. Φωνάζουν για offside και παιδούχοι οι φιλοξενούμενοι. Έχασε όμως τη φάση ο επιθετικός της Τζιρόνα. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα αναλύσουμε τα σημερινά παιχνίδια, θα δούμε τι σημεία θα βγάλουμε. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Δημήτρη Δαναξή και για τα δικά του τα σημεία. Τι βλέπει και αυτός από το σημερινό κουπόνι. Έτσι, και φυσικά θα υπάρχει και ο διαγωνισμός, ο οποίος τρέχει μια δεκάρα PaySafe, έτσι το καλύτερο εργαλείο για ένα τζογαδόρο. Ο διαγωνισμός είναι απλός. Έτσι, μπορείτε να επικοινωνείτε όταν θα ανοίξουμε γραμμές στο 2310-287-38. Να μας λέτε τι θα παίξετε εσείς, την πρότασή σας, την εκτίμησή σας, και μέσω μηνυμάτων FM κενό το μήνυμά σας στο 54526 με τη δικιά σας πρόταση. Εφόσον βγει η πρόταση, κερδίζετε, έτσι και είστε μόνο ένας, κερδίζει την δεκάρα. Αν είναι παραπάνω γίνεται κλήρωση, αν δεν είναι κανείς, επίσης γίνεται κλήρωση και
Βλέπουμε ποιος είναι ο νικητής, έτσι. Η δεκάρα που είναι προσφορά από το καφέ Μπαρ Πικολίνο, το οποίο βρίσκεται εκεί με το 150, ένα πολύ ωραίο μέρος. Γνωρίζει για καφεδάκι, το βράδυ για ποτάκι, βλέπεις όλα τα παιχνίδια εκεί σε όλες τις οθόνες τις οποίες έχει. Και άμα έχει καλό καιρό που σήμερα, κάθεσαι και έξω εκεί στο παρκάκι και παρακολουθείς τα παιχνίδια καφέ Μπαρ Πικολίνο, λοιπόν, εκεί με το 150. Στο 26 είμαστε, Τζιρόνα Ίμπαρ 0-1 παραμένει το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Οπότε θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με Δημήτρη. Να έχουμε όλη την ώρα δικιά μας, το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Έτσι. Να πω ότι έχουμε γκολ από ό,τι βλέπω εδώ στην πρώτη Καζακστάν, όπου η Ζέντσου ισοφαρίζει 1-1 της Αχτόρ Καραντανή. Ενώ έχουμε γκολ και στην Ιταλία, το Ρήνο Γιουβέντους στους νέους 2-1 πλέον το παιχνίδι. Έτσι, νομίζω ότι είναι και ανατροπή κιόλας. Ναι, είναι και ανατροπή. Το Ρήνο Γιουβέντους λοιπόν στους νέους, με θυμίζω, 2-1 πλέον η αναμέτρηση. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα απαραίτητο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με Δημήτρη Δαναξή να ξεκινήσουμε την ανάλυση μας όσο αφορά το σημερινό κουπόνι. Έτσι, πάμε σε ένα break μικρό και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Γκουρούς Γειτονιάς. Μιλάμε μόνο για στοίχημα την στιγμή που ισοφαρίζει η Τζιρόνα. Τζιρόνα Ίμπαρ 1-1 το παιχνίδι. Έτσι, Τζιρόνα Ίμπαρ λοιπόν 1-1. Έχει γίνει αναμέτρηση στην Ισπανία. Λοιπόν, θα πάμε στο καθιερωμένο κομμάτι της εκπομπής. Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Δαναξή να δούμε τι βλέπει και αυτός όσον αφορά το σημερινό κουπόνι. Δημήτρη, καλησπέρα. Φίλους ακροατές, ένα κουπόνι που είναι τεράστιο σήμερα. Ναι, και θα είναι το τελευταίο δήμερο πριν η διακοπή, έτσι. Μας χαλάνε πάντα ναι. τον ρυθμό και την φόρμα. Εντάξει, εμάς μας πάει περισσότερο σαν εκπομπή το Nations League, να πω την αλήθεια. Γιατί με τις ομάδες... Ναι, με τις ομάδες έχουμε πέσει εκεί πάνω στην... Και δεύτερο γκολ ακυρώθηκε την Τζιρόνα. Πάλι. Για να δούμε λίγο, ναι. Για να δούμε λίγο πάλι τη φάση, γιατί το πρώτο δεν υπάρχει. Εδώ είναι 2-3, είναι offside. Αλλά αυτός που παίρνει την μπάλα... Ναι. Πάλι ακυρώθηκε. Αυτός που παίρνει την μπάλα δεν φαίνεται καλά από την κάμερα, είναι offside. Γιατί ναι. Γίνεται μια σέντρα βαθιά, κεφαλιά προς το κέντρο, προς τη μικρή περιοχή, και όπου αυτός που είναι offside βάζει μετά βέβαια μέσα. Αλλά νομίζω ότι... που έχουν το goal-goal, ναι. Θα σπάσουν καμιά οθόνη. Όχι, ένα. Α, έγινε, εντάξει. Έγινε, ένα. Ισοφάρισε. Νόμιζα να ακύρωσε πάλι. Όχι, ισοφάρισε. Απλά τώρα αυτό νομίζω ορθώς το ακύρωσε. Το πρώτο όμως δεν υπάρχει θέμα. Νομίζω θα πρέπει να μετρήσει το πρώτο. Αυτό εντάξει, ναι, γιατί και αυτός που παίρνει την κεφαλιά μου φαίνεται είναι λίγο ψηλό μπροστά. Έτσι, το ξαναδείχνω τώρα εδώ. Έχουν στην Ισπανία, έχουν VAR. Έχουν φυσικά. Έχουν, αλλά αυτό κοιτάει τώρα, για να δούμε. Το περιμένει. Καλά, άμα είναι έτσι όπως τα λες, θα τα κυρώσει και πάλι. Άμα είναι έτσι όπως το είπες. Ναι, έτσι μου φαίνεται. Που... Κοίτα να δεις. Όλη η ιστορία μάλλον είναι αυτός που κάνει την κεφαλιά, την μπάσα, αν είναι αυτός offside. Αυτό, ναι. Αυτό περιμένει να δει ο διαιτητής. Έτσι. Εντάξει, περιμένουμε τώρα και εμείς, θα δούμε. Άμα το... Okay. Μας το δείξει. Γιατί βλέπω ότι ο διαιτητή έχει το χέρι ψηλά, περιμένει. Τη Τζιρόνα εκεί χειροκροτάνε για να. Μήπως γίνει κανένα 2-1 τώρα. Πολύ καθυστέρηση. Πολύ καθυστέρηση με το ναι, όντως. Είναι δύσκολη φάση, ομολογουμένως, Δημήτρη, είναι δύσκολη φάση. Η πρώτη νομίζω ήταν πιο εύκολη. Δηλαδή δεν ακούμπησε μπάλα ο επιθετικός. Αλλά δόθηκε σαν να επηρεάζει τη φάση. Τώρα εδώ περιμένουμε και οι προπονητές περιμένουν και οι παίκτες. Και εμείς βέβαια, έτσι όσον αφορά το VAR και αυτοί που έχουν παίξει Τζιρόνα ανατροπή, περιμένουν και αυτοί. Γκολι, εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, πάμε εμείς λίγο στο κουπόνι μας, έτσι, αρκετά μεγάλο, ναι, αρκετά μεγάλο, αρκετά παιχνίδια. Εγώ, να ξέρεις, έχω διαγράψει, τελικά πρέπει να το έδωσε γκολ, για να δω. Το έδωσε γκολ, ναι, 2-1. Γιατί βλέπω πανηγυρίζουν τώρα την Τζιρόνα, διαμαρτύρονται από το Έμπαρ. Μας δείχνει και για τους υπολογιστές εκεί που είναι όλα τα παλικαράκια εκεί. Πανηγυρίζουν και την Τζιρόνα και τα Λάνια. Τα Λάνια τώρα, έτσι κάτι
Κοπελίτσες ή κάτι τέτοιο, ναι, εντάξει. Διαμαρτυρίες τώρα από το Έιμπαρ. Εντάξει, γίνεται ένας κακός χαμούλης τώρα με τα VAR και τα σχετικά. Κίτρινη κάρτα πούς στον πάγκο. Να φυσικείς και το VAR, ε. Δηλαδή... Ναι. Κίτρινη κάρτα στον πάγκο σε ένα, δίνουν εκεί. 2-1 λοιπόν, Τζιρόνα Έιμπαρ 2-1 στο 44. Ναι, 45 πήγαμε τώρα, το γύρισε λοιπόν η Τζιρόνα. Τζιρόνα Έιμπαρ 2-1. Κοίτα να σου πω κάτι, όσο βλέπω εγώ είναι καλύτερη Τζιρόνα. Και έχει και φάσεις. Κατάλαβα. Εντάξει, έχει και φάσεις. Τώρα φωνάζουν για offside στην αρχή, φωνάζουν για foul. Σημασία και το VAR τους δικαίωσε και έχουμε λοιπόν Τζιρόνα Έιμπαρ 2-1 το παιχνίδι. Λοιπόν, τι γίνεται, τι βλέπεις σήμερα, από πού θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκίνησες, είπες ότι διέγραψες κάτι. Διέγραψα Φενέρ Μπαχτσέ. Τέλος. Α, ναι, ναι. Η Φενέρ τελείωσε. Θα την ξαναπαίξω άμα κάνει για μια 17 σερή νίκες. Γενικά φύγει... η Τουρκία στα μάτια είναι προς αποφυγή τα περισσότερα παιχνιδιά. Είναι, οι ομάδες είναι κοντά, παρότι οι μεγάλες ομάδες έχουν καλό ρόστερ. Και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν σχετικά πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές. Τώρα να πω, Δημήτρη, ότι η ψιλοσφαγή εδώ μου φαίνεται δεν δίνει φάση που μπορεί να είναι και πέναλτι για το Έιμπαρ στο καπάκι. Τράβηγμα μέσα στην περιοχή, φωνάζουν από το Έιμπαρ. Εφιάλτης για το διαιτητή το παιχνίδι. Ναι, 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 είναι πολύ. Δηλαδή, διαιτητής θα την ακούσει χοντρά. Στην κόντρα τώρα Τζιρόνα για να δούμε πόπο με απίθανη φάση τέτα τέτα βγάζει ο τερματάς. Και δίνεται και offside. Είναι καλό μάτς. Έχει εναλλαγές, έχει και λίγο ένταση. 5 λεπτά καθυστερείς με τα VAR και με αυτά. Ξαναδείχνουν τη φάση. Ψιλοέπεσε λίγο εύκολα ο επιθετικός. Βρήκαν τα πόδια. Για να δω εδώ ξανά. Ναι, πέναλτι είναι. Βρίσκουν τα πόδια. Εγώ νομίζω ότι είναι πέναλτι. Γιατί έτσι πως είναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος την φάση, είναι μια σέντρα. Ο επιθετικός με τον αμυντικό παλεύουν ποιος θα βγει μπροστά για να πάρει την μπάλα. Παίρνει προβάδισμα επιθετικός, που μπορείς να θεωρήσεις ότι είναι κοντά σε βάση για γκολ, και βρίσκουν τα πόδια του αμυντικού τον επιθετικό στο τρέξιμο. Δεν υπάρχει πρόθεση, αλλά τον βρίσκουν. Κατάλαβες, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ναι, μπορεί να δοθεί πέναλτι η συγκεκριμένη φάση. Έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται στο Έιμπαρ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά μας έφαγε αυτό το παιχνίδι 3 λεπτά. Ναι, ναι. Πιο πολύ με αυτά ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, πάμε λίγο. Ξεκινάμε. Έλεγα για την Φενέρ ότι δεν πρόκειται να την εμπιστευτώ ξανά. Όχι, κοιτάξτε, γενικά σου είπα η Τουρκία είναι δύσκολη. Ναι. Οι ομάδες είναι κοντά. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, αν υπάρχουν κάποιες ομάδες, ακόμα και η Φενέρ ή η Μεσίκας, η Γαλατά, που εκτός έδρας δίνονται 2-20 και βάλε, εκεί πέρα το συζητάμε. Αλλά για παρακάτω αποδόσεις νομίζω ότι είναι προς αποφυγή τα παιχνίδια. Τέλος πάντων, να πούμε ξεκινώντας ότι υπάρχουν 3 μάτς στην Ελλάδα, αρχικά στις 4 η ώρα, άμα το βρω κιόλας, τι έχει. 4 6 και 4 είναι το πρώτο. 6 και 4 είναι το πρώτο. Πανιώνιος Άρης, ναι. 7 πάνε το Ολυμπιακός Λεβαδιακός και 8,5 ναι. Ο Αστέρας Τρίπολης με τον Παναθηναϊκό. Το Πανιόνιος Άρης είναι από τα πλέον αφιρόπα παιχνίδια. Ο Πανιόνιος δείχνει να ανεβαίνει. Ο Άρης είναι σταθερός με 4 νίκες και μία ήττα στις 5 πρώτες αναμετρήσεις. Βλέπω αρκετά την ισοπαλία στο παιχνίδι αυτό. Ενώ αρκετοί έχουν επιλέξει και μαζί τους και εγώ τον άσο του Πανετολικού απέναντι στον Λεβαδιακό. Ο Πανετολικός μπορεί να έχει μία νίκη μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Αλλά σε ορισμένες των περιπτώσεων αποδίδει καλά, παίζει στο Αγρίνιο. Νομίζω ότι ο Άσος εκεί κοντά γύρω στο 2,05 μπορεί να αποτελέσει επιλογή. Όχι φυσικά για τα καλά μας έτσι δελτία όσοι κάνουν ας πούμε πολλά. Αλλά ένα δευτερεύον δελτίο νομίζω ότι ο Άσος του Πανετολικού μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή. Ενώ το Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός αρκετοί περιμένουν να κάνει μια στάση εδώ το τρένο του Γιώργου Δόνη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό, διότι όντως οι πράσινοι παίζουν καλά, το έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές. Εδώ θα πάρουμε στα μάτια το goal-goal και από εκεί και πέρα, διότι οι ομάδες δημιουργούν ευκαιρίες, παίζουν καλά, παίζουν γρήγορα, θα πάρουμε το goal-goal και ας κερδίσει καλύτερη. Κοίτα, εγώ από Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω κάποιο σημείο. Όπως είπες, το παρελθόν σας είναι αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Ναι. Έτσι, αν έπαιρνα και μια επιλογή. Ίσως και το Χ, ίσως και το goal goal. Αν και ο Άρης είναι σφιχτός, δεν τρώει εύκολα goal. Έτσι. Ναι, έχει μια πολύ καλή αμυντική. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή. 2-2 το Έιμπαρ.
Έλα. Πω, τι ματσάρα είναι αυτή. Χαμός. Τι ματσάρα. Έχει και κάποιους οπαδούς εκεί από το Έμπαρ. Οικογενειάρχης φυσικά πάντα. Καλή φάση το κόρνερ στην... Στο πέναλτι πήδηξε τώρα... και ο παίχτης του Έμπαρ, τους κέρδισε όλους, χρακ, πάρε κεφαλιά, καρφωτή. Γεια σας. Τώρα που είπες για τους οικογενειάρχες, σταμάτησε, βλέπα χθες στον Μπιλμπάο ο Σοσιεδάδ, έτσι μια παρένθεση, και η Σοσιεδάδ ήταν μέσα της Μπιλμπάο και βλέπω μια εικόνα, έναν της Μπιλμπάο με καμιά τριανταριά στη μέση, στους οπαδούς της Σοσιεδάδ. Μιλάμε για τρομερά πράγματα, έτσι, δηλαδή τέρμι τοπικό και ναι. Να βλέπεις διάσπαρτους οπαδούς στην χώρα των Βάσκων. Δηλαδή πόσο μπροστά είναι οι υπόλοιπες χώρες στον τομέα αυτό, έτσι, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, τουλάχιστον σε αυτό τον τομέα ο πολιτισμός που λέμε εμείς εδώ για πολιτισμό στα πρωταθλήματα της Ευρώπης είναι πολύ μπροστά. Δηλαδή με έμεινε πολύ το χθεσινό αυτό. Κοίτα, είναι αλήθεια ότι στην Ισπανία παλιά είχαν θέμα, παλιά. Ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τελευταία δεκαετία και παραπάνω, το έχουν βελτιώσει πάρα πολύ. Και τουλάχιστον εντός γηπέδου δεν γίνεται σχεδόν τίποτα. Ναι, εντός. Ναι, εκτός ναι, ναι, πάλι ναι, έχουν ναι. θέματα στην Ισπανία, αλλά τουλάχιστον εντός γηπέδου δεν είναι πια τα μίση τόσο όχι, δυνατά. Όχι. Δηλαδή, ακόμα αν εξαιρέσεις... και παιχνίδια Real Barcelona, ναι, έτσι, ναι, δηλαδή ναι, μπορεί ναι. να δεις την Barcelona φίλο μέσα στην έτσι, στο και, του Real. Ξέρεις, αυτό. Εντάξει, τα Barcelona πάντα έχουν επικινδυνότητα. Όπως ας πούμε θεωρώ εγώ και τον Bilbao Barcelona. Για ναι. μένα ας πούμε τον Bilbao Barcelona είναι πιο derby όσον αφορά το πάθος από ό,τι πλέον το Bilbao Sociedad. Ναι, δηλαδή, μπορεί να έχει αυτό, ειδικά αυτό. Μετά το τι είδα χθες. Ναι, δηλαδή... έχει ηρεμήσει με την Barcelona ή τον Bilbao. Η Bilbao έχει μια... Δηλαδή, όλοι θεωρούν, ξέρεις, ότι λόγω Real, Franco και τα σχετικά, ότι όλοι κυνηγάνε τη Real, αλλά η Μπιλμπάο με την Μπαρτσελόνα έχει κόντρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, και άμα δει κανείς και στο ίντερνετ το πρωτάθλημα του 84, τότε με Μαραντόνα, είχαν μπει μέσα της Μπιλμπάο και τον κυνηγούσαν ναι. στο κύπελο. Τότε που κάναμε τον double, έτσι, μεγάλη Μπιλμπάο. Πάντως, σταμάτησε να συμφωνήσει, δηλαδή δεν υπάρχει καμιά σχέση σε ένταση και... πάθος το νέο Σαν Μαμές με το παλιό, δηλαδή ναι, εντάξει, όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση, ναι, καμία σχέση. Παλιά ένιωθες έδρα το Μπιλμπάο, πλέον είναι από τα σύγχρονα γήπεδα, γίνεται μια σχετική καλή ατμόσφαιρα, αλλά μέχρι εκεί. Ναι, ναι, δεν είναι, εντάξει, είναι λίγο, κοίτα, αλλάζουν τα πράγματα, δεν μπορείς να είσαι πάντα στο... Καλά δεν είναι, εντάξει, εντάξει, αλλά αλλάζουν. Νομίζω το θέμα ότι είναι υπάρχει ξανά... διαφορά. Ναι, 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 υπάρχει. Αλλά το βασικό, ξέρεις τι είναι, Δημήτρη, είναι το θέμα και του κόσμου. Τι κόσμος πλέον αρχίζει και πηγαίνει στα γήπεδα. Σε αυτά δηλαδή, ας πούμε στην Μάντσεστερ, ας πούμε, που γνωρίζω, οι οπαδοί και η διοίκηση πλέον αρχίζουν και αλλάζουν την ακουστική λίγο το γήπεδο στο πέταλο εκεί, ας πούμε, να γίνεται λίγο, ξέρεις, χαμός. Γιατί το υπόλοιπο γήπεδο, επειδή πάρα πολλοί είναι τουρίστες, είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε απλά στο Old Trafford. Κατάλαβες, δεν είναι τόσο. Υποστηρίζουν Μάντσεστερ, αλλά θέλουν να πάνε στο Old Trafford σαν εκδρομή, ας το πούμε έτσι. Ξέρεις, αυτοί δεν φωνάζουν τόσο πολύ όσο θα φωνάξει ο Άγγλος που ζει στο Μάντζερ, ας πούμε, και είναι φανατίκλα και ζει απέναντι από το γήπεδο. Ναι, ναι. Κατάλαβες, είναι και κόσμος, γιατί κόσμος πάει πια στα γήπεδα. Μεγάλη έτσι. Ναι, είναι αλλιώς. Εντάξει, το κάνουν και πιο τουρισμό. Έχει πια αυτές οι χώρες, όπως και η Ισπανία, βγάζουν αυτό που λέω εγώ αθλητικό τουρισμό. Ναι. Κατάλαβες, δεν το έχεις βιώσει κι εσύ. Θα πας έξω να δεις ένα τέτοιο παιχνίδι, θα το κάνεις σαν τουρισμό. Δεν θα πας οπαδικά εκδρομή, ξέρω εγώ. Να μπράβο, κατάλαβες. Αυτό το κάνουν στο εξωτερικό και γι' αυτό καμιά φορά διαβάζουμε καυτή έδρα, αλλά δεν είναι με αυτή τη λογική που την εννοούμε στην Ελλάδα. Ναι, πλέον αλλάζουν τα πράγματα, ναι, ναι. Έτσι. Δεν είναι με αυτή τη λογική. Ειδικά στα προηγούμενα πρωταθλήματα. Και μια που είπαμε για Αγγλία, να πάμε εκεί στα μάτια. Για πάμε εκεί. Εκεί που με έχει δημιουργήσει έτσι μια εντύπωση το παιχνίδι τη Crystal Palace με την Wolves, βλέποντας φαβορεί την φιλοξενούμενη νεοφώτιστη ομάδα, δηλαδή την Wolves, έτσι. Από εκεί πέρα και την Crystal Palace την έχω ψηλά, έτσι, στην υπόλοιψή μου. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο outsider απέναντι στην Wolves και για τους φίλους που παίζουν συστηματάκι, εκεί κοντά στο 2.90-2.95, όλους της Crystal Palace μου έχει κλείσει λίγο το μάτι εδώ και μέρες βλέποντας αυτές τις αποδόσεις. Εντάξει, οι Wolves ήταν αρκετά τυχεροί τις τελευταίες αγωνιστικές.
Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τότε να μην θα συναντήσει προβλήματα, θα κερδίσει την Cardiff. Παίζεται αρκετά ο άσος στην Μπέρνλι με την Huddersfield, διότι η Μπέρνλι ανεβαίνει τις τελευταίες αγωνιστικές και η Huddersfield δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά δεν την εμπιστεύομαι ακόμη την Μπέρνλι. Δεν την έχω όπως πέρσι που πήγε εντυπωσιακά, οπότε θα απέχω τουλάχιστον προς το παρόν. Το Watford Bournemouth μπορεί να μας δώσει ένα κάλλιστα είτε το goal-goal είτε το βεράκι εδώ. Ναι. Ενώ το Leicester Everton επίσης δύσκολο παιχνίδι. Προφανώς οι δύο ομάδες έχουν την ποιότητα να σκοράρουν τουλάχιστον από μία φορά. Έτσι για το Manchester United Newcastle δεν ξέρω ότι χι, δεν θα από δεν μακριά. Χι όταν εννοώ διαγραφή. Όχι, τίποτα μακριά. Για όμερ βλέπεις λίγο να σε μπουκώνεις στα μάτια. Όχι. Και νομοτελειακά δηλαδή να μπουν έτσι γκολ στο Old Trafford. Ξέρεις τι, δεν μπορώ να, μπορεί να βοηθήσει και η Newcastle, αλλά δεν μπορεί να πιστεύει αυτή η United με τα προβλήματα ιστορικά που έχει. Θα βάλει, ναι. Δηλαδή αν έπαιζε Newcastle United μπορεί να το κόντρα. Γιατί δίνεται στο 1.87 το όμερ, έτσι. Ναι, αν ήταν Newcastle United μπορεί να την κόντρα κιόλας. Δηλαδή να σου λέγω ότι το άσο χ, άμα ήταν μια καλή απόδοση. Ναι, δεν μπορώ να εμπιστευτώ αυτή τη United. Πραγματικά δηλαδή, διαβάζεις κάθε μέρα. Τώρα, ας πούμε, διαβάζω ότι ο Σάντσες θέλει να φύγει. Έχει τρελαθεί με τον Μουρίνιο. Και θέλει να φύγει. Διαβάζεις ότι η μισή παίκτη θέλει να φύγει ο Μουρίνιο. Διαβάζεις ότι ο Λούξο βγαίνει και λέει ότι. Πολλά διαβάζει. Ναι. Φταίμε εμείς. Ναι, καλά τώρα, εντάξει, αυτοί οι Άγγλοι τώρα πεθαίνουν για τέτοια ρεπορτάζ, να ξέρεις. Δηλαδή, θα διαβάζεις τώρα όργια. Όργια. Οπότε το αφήνω εγώ. Το μόνο παιχνίδι που είδα από Αγγλία που έμεινα. Είναι το over στον αγώνα της Watford. Ναι, το θεωρώ μια καλή επιλογή. Θεωρώ μια καλή επιλογή γιατί έτσι, και οι Bournemouth... δύο ομάδες σκοράρουν έτσι. Και οι δύο ομάδες έχουν γκολ. Οπότε θα αποτελέσει έκπληξη αν αυτό το παιχνίδι μείνει σε χαμηλό σκορ. Οπότε θα είναι μέσα στις επιλογές μας. Και το over το βρίσκεις και στο κοντά 1.80-1.85. Μια χαρά. Ίσως και λίγο παραπάνω. Δηλαδή έχει εταιρείες που το πληρώνουν καλά το over στο αγώνα της Watford. Έτσι, οπότε νομίζω για μένα τουλάχιστον από Αγγλία αυτό έχω ξεχωρίσει. Ναι, δεν μπαίνει νομίζω. Μπαίνει στις καλές μας επιλογές. Στη Γερμανία δεν έχουμε πολλά παιχνίδια. Τέσσερα είναι στο απόγευμα. Dortmund Augsburg. Η Dortmund οδηγεί την κούρσα. Μάλλον θα πάει στη διακοπή ως πρωτοπόρους, διότι είναι το φαβορί απέναντι στην Augsburg. Αλλά η Γερμανία εκεί στο 1.40 δεν παίζω. Μπορεί να σκοράρει η Augsburg στο Dortmund. Φορτούνα Düsseldorf Schalke. Η Schalke δείχνει να ανεβαίνει. Και εδώ σε δευτερεύον δελτία η Σάλκε μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή, αλλά όχι πολύ ζεστά. Πολύ δύσκολο το ανώβερο Στουγκάρδι για οποιαδήποτε πρόβλεψη. Το Μάιντς Χέρτα μπορεί να πάει παντού το goal-goal εδώ, διότι οι δύο ομάδες μπορούν να σκοράρουν. Η Μάιντς είναι δυνατή στην έδρα της, ενώ η Χέρτα έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά τη φετινή Bundesliga, ενώ για γέλια είναι το απογευματινό βραδινό παιχνίδι. Οι αποδόσεις στον άσο της Bayern εκεί στο 1.15 με 1.17. Η Bayern που δεν πατάει καλά τελευταία. Ο Kovac μάλλον δεν έχει και τις δεν τη χάνει μπόλοι και εμπιστοσύνης από τους ποδοσφαιριστές του. Λένε ότι δεν έχουν καλές σχέσεις μαζί του. Απέναντι στην Gladbach που αποτελεί derby, μπορεί να υπάρχει μια διαφορά ποιότητας, οπότε το 1.15 είναι προς αποφύγη. Εδώ το over 3.5 ίσως ανοίξει, διότι η Άρμινα της Gladbach είναι από τις χειρότερες της Bundesliga. Οπότε στην Γερμανία δεν ξεχωρίζει κάτι το ιδιαίτερο. Αν κρατούσα κάτι θα ήταν το διπλό της Schalke και το over 3.5 στο Bayern Μονάχου με την Gladbach. Εγώ από Γερμανία, σου πω την αλήθεια, μένω σε αυτό που είπες στην αρχή που ξεκίνησε με την Dortmund. Στο over μένω εκεί. Ναι. Από την αλήθεια το βρίσκεις σε ένα 55, ένα 60. Και η Dortmund είναι μια ομάδα που παραδοσιακά σκοράρει. Είναι σαν επιλογή για τον goal-goal, γιατί η Augsburg σκοράρει και αυτή. Ναι. Οπότε μπορείς να πεις ότι ομάδα. Είναι επικίνδυνη ομάδα που έχει και τον goal-goal. Είναι μια επιλογή. Αλλά εγώ προσωπικά και θα το βάλω κιόλα, θεωρώ ότι το over στην Dortmund σε μια απόδοση εκεί στο 1.55, ένα 60 είναι καλή απόδοση. Έτσι, δηλαδή, μπορεί την Dortmund, ας πούμε, σε 1,5 μήνα να τη βλέπεις στο 1,40 το over, στο 1,38, κάτι τέτοια να βλέπουμε. Έτσι που τα βλέπουμε στη Γερμανία. Οπότε το 1,55 από μια Dortmund που είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, νομίζω ότι έχει τύχες. Έχει τύχες στο κομμάτι αυτό. Τώρα και αυτό που λες για την Bayer, έτσι, αν ξεσπάσει η Bayer θα φύγει το μάτς πολύ.
Δηλαδή, θα αν πήγει, παίξει. δέχεται και γκολ Έτσι. φέτος, οπότε Σωστό, μπορεί να σωστό. βοηθήσει και η Gladbach σε αυτό. Τώρα 4-0, 3-1, 4-1, κάπου εκεί βλέπω το παιχνίδι. Βέβαια φαίνεται ότι βλέπω ότι θα κερδίσει εύκολα η Bayern, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Προδιαθέτει η Gladbach, όχι ότι δεν είναι καλή ομάδα, αλλά είναι αφελή σαν ομάδα. Αμυντικά θα επιτρέψει φάσεις στην Bayern και αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί των Βαβαρών να ξεσπάσουμε σήμερα. Σωστό. Και ξαναλέω ότι στέκομαι στο ξεσπάσουν, γιατί άμα παίξει καλά η Bayern, δηλαδή μας παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο, μπορεί το παιχνίδι να είναι 4-0 στο ημίχρονο. Το έχει δείξει και σε άλλα μάτς. Αν παρουσιαστεί τώρα όμως η Bayern με ένα προβληματικό πρόσωπο που δείχνει τα τελευταία παιχνίδια, εντάξει, είναι ρίσκο, δηλαδή ανάλογα και με τις διαθέσεις των παιχτών της Bayern. Κάπου εκεί φτάνεις δηλαδή να πεις ότι αξιά, άμα είναι τώρα. Έτσι, άμα είναι φουριός, γιατί η Bayern πολλά μας και από τα τελευταία χρόνια το κάνει αυτό γενικά. Μπαίνει από το ημίχρονο και ισοπεδώνει τον αντίπαλο. Έτσι. Εντάξει, α δούμε πάντως. Εγώ επαστέκομαι, μ' αρέσει και αυτό της Bayern με τη λογική που αναφέραμε πριν και το over στο Dortmund Augsburg και δίνω και τύχη και στο goal goal. Έτσι, εγώ θα πάρω το over βέβαια γιατί μπορεί να το δώσει και 3-0. Εντάξει, δεν είναι και. Δηλαδή, ας πούμε τώρα εδώ στο στοίχημα που βλέπω, 1,55 έχει το over, 1,70 το goal goal. Δηλαδή, εντάξει, η διαφορά δεν μπορεί να είναι και τόσο μεγάλη για να πω ότι θα πάω στο goal goal τόσο πολύ. Προτιμώ το over στο 1,55. Ναι, καλά. Εντάξει. Α δούμε λοιπόν. Αυτά πάμε από Γερμανία. Πάμε. Πάμε Ιταλία λίγο, εκεί όπου το Cagliari Bologna δεν θα μας απασχολήσει. Ισοδύναμες οι δύο ομάδες, μπορεί να πάει το παιχνίδι παντού. Στο Udinese Juventus δεν μπορούμε να πούμε και πολλά, διότι το διπλό δίνεται χαμηλά. Ίσως η Udinese βρει κάποιο τέρμα εδώ για τον goal goal, αλλά εντάξει, υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια στο κουπόνι μας, οπότε για κάτι που δεν είμαστε τόσο ζεστοί, καλύτερα να μείνουμε εκτός. Για να καταλήξουμε, σε ένα από τα ζεστά σημεία της ημέρας. Γενικά ο κόσμος παίζει Ρώμα σήμερα, την ομάδα μας αμάτη, μέσα στο Έμπολι, βοηθούν οι προϋποθέσεις, διότι έχουμε τρεις νίκες γεμάτες, 4-0 Φροζινόνε, 3-1 Λάτσιο, 5-0 Κουτσέ, η ψυχολογία είναι καλή, η Έμπολι δεν λέει κάτι, έχει και κάποια προβληματάκια σήμερα, στον πάγκο της βρίσκεται ο Τρεατσόλη, ο οποίος ήταν 12 χρόνια σε εμάς ως βοηθός, προπονητής και εκεί γενικά ήταν στον πάγκο. Το βρίσκουμε γύρω στο 1,67 το διπλό, οπότε για μια τριαδούλα νομίζω αποτελεί στήριγμα, τουλάχιστον παίζοντας μια πολύ καλύτερη ομάδα απέναντι στην νεοφώτιστη Έμπολη. Σωστό, συμφωνώ και εγώ σε αυτό το παιχνίδι, στο διπλό της Ρώμα. Θεωρώ ότι είναι σε μια καλή κατάσταση η Ρώμα, την εμπιστευτήκαμε στο Έχει και τη διακοπή, δεν θέλει να πάει να κάνει ένα πισωγήνημα τώρα. Την εμπιστευτήκαμε με την κύριο Στόβερ, βέβαια, αλλά εντάξει, είπαμε και για τον Άσο λίγο, έτσι όσον αφορά τον Ντέρμπι και την Λάτσιο. Νομίζω ότι δείχνει ένα καλό ρυθμό, ότι έχει βρει ένα καλό ρυθμό. Είναι και τέτοια ομάδα η Ρώμα. Έχει τα φεγγάρια της, είναι της ψυχολογίας ομάδα. Έτσι, και έχει τα φεγγάρια της που μπορεί. Και όπως είπες και ο αντίπαλος, δεν δείχνει κάτι το ιδιαίτερο φέτος. Δηλαδή, η Ρώμα, αν θέλει να κάνει κάτι στο πρωτάθλημα, αν και είναι πίσω ήδη. Αν όμως θέλει να κάνει κάτι και να κυνηγήσει και να παλέψει για κάτι, πρέπει αυτά τα παιχνίδια να τα καθαρίζει. Έτσι. Και είναι και μια απόδοση όπως είπες και εσύ. Δηλαδή, εγώ τώρα εδώ στο στοίχημα την βλέπω στο 1,75 το διπλό. Κινείται, ανέβηκε τόσο, ανέβηκε, μια χαρά είναι. Ανέβηκε, δηλαδή βλέπεις ότι η διπλό της Ρώμα στην Έμπολη που έχει να κερδίσει 5-6 αγωνιστικές στο 1,75. Δεν μπορεί να δίνεται παραπάνω. Έτσι, όχι, 1,70-75. Σωστό, 1,70-75 το παίρνεις. Το παίρνεις. Εκεί είναι η σωστή τιμή, είναι εκεί πέρα. Σωστό, σωστό. Πας σε μια ομάδα φορμαρισμένη, μια ομάδα που αυτά τα παιχνίδια γενικά τα καθαρίζει και πας με το φεγγάρι της, με τη φόρμα της. Τι να ψάξεις να βρεις άλλο. Έτσι. Έτσι. Και κλείνοντας, ναι, και κλείνοντας αν θέλεις με την Ισπανία, εκεί πολύ κοντράρουνε την Real Madrid της μέσα στην Αλαβές. Προφανώς και αποδόσεις. Αυτό μόνο αξίζει να κάνεις, το να κοντράρεις μια Real που έχει και απουσίες σήμερα με Ίσκο, Νάτσο και τον Μαρσέλο, δηλαδή λείπει όχι ο Νάτσο, ο Καρβαχάλ. Είπε ο Καρβαχάλ, λείπει ο Μαρσέλο, τα δύο άκρα, λείπει και ο Ίσκο. Οπότε εντάξει, δεν μπορείς τώρα να παίξεις Real 1-40 και 1-45, την deforme Real Madrid της.
Εδώ αξίζει το γκολ, γκολ μου αρέσει στο παιχνίδι της Αλαβές με την Ρεάλ. Όποιος δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Βαράν, ειδικά ο Βαράν, είναι σε άθλια κατάσταση γενικά η άμυνα της Ρεάλ. Διαβασμένη βέβαια στην τιμή του γκολ γκολ. Μόνο εκεί μπορείς να σταθείς ή όσοι βλέπουν την κόντρα φυσικά του φαβορεί. Το βράδυ υπάρχει το Λεγκανές Βαγεκάνο, δεν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι. Χαμηλός ο άσος της Χετάφε με την Λεβάντε. Αυτά είναι τα ισπανικά, έτσι λίγο να περνούσαμε και από εκεί, έτσι κυρίως λόγω της Ρεάλ Μαδρίτης, που όπως είπα το διπλό δίνεται πολύ χαμηλά και προφανώς είναι προς αποφυγή, καθώς το παιχνίδι με την Αλαβές μόνο εύκολο δεν είναι. Οι Βάσκοι να πούμε ότι είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις της Πριμέρα, νομίζω βρίσκονται και στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας. Ναι, ναι, σωστό. Είναι δύσκολο και εγώ αν έπαιζα κάτι θα την κόντρα τη Ρεάλ. Έχουν θέμα και με τον προπονητή εκεί. Και εντάξει, όταν βλέπεις μια ομάδα όχι, όχι, θέμα δεν είναι, δεν πιστευόμαστε ακόμα. Ναι, γενικά και με αυτόν τον προπονητή είχε γίνει από την Ισπανία τότε θέμα που είχε κλείσει και ξέρω εγώ και έφυγε και ήρθε και είναι προβληματική Ραλ. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Μακριά θα πάω, αν έπαιζα κάτι, λέω, αν έπαιζα κάτι, θα προτιμούσα την κόντρα. Το ασοχή, θα το βλέπα. Αλλά μακριά δεν είναι, δηλαδή και εγώ το κοιτούσα για over και λέω με αυτή τη Ραλ έτσι πως είναι, δεν, το αφήνω, ναι. Μακριά, δεν, οπότε, δεν ασχολούμαι. Ναι, οπότε καταλήγοντας σε μια τριάδα στα μάτι, το διπλό της Ρώμα, έτσι θα μπει πολύ δυνατά, όπως και το over 3,5 της Bayern όσο το συζητούσαμε πριν, έτσι πιο πολύ αρχίζει και μου αρέσει, ναι. Και από εκεί και πέρα στην Αγγλία ήθα πάω πιο λογικά με το over της Watford με την Bournemouth που είπαμε, ή φυσικά θα ρισκάρω λίγο παραπάνω εγώ προσωπικά που βλέπω τον άσο της Crystal Palace με την Wolves. Υπάρχουν και κάποια πιο δευτερεύον φυσικά επιλογές, δώσαμε πριν όπως ο άσος του Πανετολικού φυσικά με την ομάδα του Λεβαδιακού, έτσι το goal goal στο Αστέρα Τρίπολης Παναθηναϊκός. Στη Γερμανία είπαμε για το over της Dortmund με την Augsburg, αλλά καταλήγω σε μια πιο ζεστή τριάδα το διπλό της Ρώμα, το over 3,5 της Bayern με την ομάδα της Gladbach και θα αποφασίσω τελευταία στιγμή είτε στο Watford Bournemouth over είτε τον άσο της Crystal Palace απέναντι στην Wolves. Εγώ να πω την αλήθεια, Δημήτρη, εκτός από αυτά τα παιχνίδια, τα βασικά από τα θέματα που συζητάμε, θα επιστρέψω στην ομάδα που είπα ότι θα είναι το πουλέν μου φέτος. Έτσι, PSV Eindhoven. Ναι. Έτσι, δηλαδή, εντός έδρας το over να το βλέπω κοντά στο 1.50-1.55, που βλέπω εδώ ότι παίζει γενικά. Με τη Φένλο. Φένλο που είναι και καλούτσικη ομάδα, έτσι. Δεν αποκλείεται να βρει και κανένα τέρμα. Έτσι. Είναι ψηλά στη βαθμολογία. Θα το κυνηγήσω εγώ το ένα. Ναι, γιατί είναι μικρό, βέβαια. Είναι μικρό. Στην τριαδούλα μια χαρά μπαίνει το over. Έτσι, είναι μικρό με το over της Eindhoven, αλλά έχει δείξει η Eindhoven ότι αυτά τα μάτς μπορεί να τα παίρνει με 4-5-0. Έτσι, όπως είπες και εσύ, και Φένλο είναι μια καλούτσικη ομάδα. Δηλαδή, μπορεί να βάλει και αυτή κανένα κολλάκι, λίγο να ανοίξει το παιχνίδι, να μην είναι πολύ κλειστό. Και ξαναλέω ότι για μένα τέτοια μάτς, δηλαδή ομάδες οι οποίες βλέπεις ότι πάνε ξεκάθαρα για το πρωτάθλημα, ομάδες οι οποίες σκοράνουν συνέχεια, να το βρίσκω στο 1.50, θα μου πει άλλος, είναι μικρό. Φίλε, δεν είναι μικρό γιατί το μάτς μπορεί να είναι 3-0 στο 15. Έτσι, λίγο να φορτσάρει Eindhoven, ναι, έτσι όπως παίζει. Γιατί φέτος, το 1.50 εμένα μου δείχνει ότι ο Μπόκ πιστεύει ότι θα είναι το μάτς 3-0 στο ημίχρονο. αυτό μου δείχνει με το 1.50, γι' αυτό μου το δίνει 1.50. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή, και εγώ το πιστεύω ότι θα είναι 3-0 στο ημίχρονο. Ναι, και μπορεί να είναι 2-1. Κατάλαβες, ναι, δηλαδή. Ας είναι όπως θέλει. Έτσι γι' αυτό. Τώρα μου το έδινε σε ένα 40, ένα 35, δεν το παίρνω, όχι. Δεν προφανώς, το παίρνω. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Θα έβλεπα αν αξίζει το over 3,5 σε συγκεκριμένα μέτρηση. Αλλά το over, το απλό να το βρίσκω στο 1,50, 1,53, 1,54, κάπου εκεί, νομίζω ότι είναι καλή απόδοση. Για μια PSV Eindhoven η οποία σκοράρει συνέχεια και ψηλό τρώει γκολ, αλλά γενικά σκοράρει αβέρτα, έτσι,
Μέσα έξω δηλαδή τα δίνει όλα. Και τώρα, ας πούμε, προχθές έχασε από την Ίντερ 2-1. Έτσι, δηλαδή έβαλε, έφαγε. Το κάνει αυτό. Οπότε και εμένα μέσα στις επιλογές μου είναι και αυτό ένα σημείο. Τώρα πρέπει να διαλέξω όμως ποιο θα φάω, ή αυτό ή την Ντόρτμουντ. Έτσι. Οπότε εγώ είμαι με Ρώμα το διπλό. Έτσι, πιστεύω ότι είναι αυτό το κομβικό σημείο σήμερα, όπως είχαμε τον Άσο της Γιουβέντους την περασμένη αγωνιστική. Ήταν με την Νάπολε. Ναι, ναι. Το προηγούμενο Σάββατο. Ναι. Τέτοιο, έτσι, σε αυτή τη λογική το βάζω εγώ. Έτσι, έτσι, τόσο ναι. Κομβικό παιχνίδι γενικά για τους στοιχηματζίδες. Έτσι, το διπλό της Ρώμα. Το over στον αγώνα της Watford με την Bournemouth. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Σαν over. Έτσι. Να σου πω, ναι, και πιστεύω ότι και η απόδοση είναι καλή. Και θα πάω με το over της στην Dortmund. Θα την αφήσω την Eindhoven σε μια επιλογή ναι. τετράδας. Καλή τριάδουλα φαίνεται. Ναι. Με αυτή την τριάδα θα πάω εγώ. Έτσι, θεωρώ ότι είναι καλές και αποδόσεις. Δηλαδή η Ρώμα στο 1,70-1,70 κάτι. Το over το Watford είναι 1,85-1,88-1,90. Και τη Dortmund στο 1,50-1,50 κάτι. Νομίζω ότι είναι καλές. Έτσι, νομίζω ότι είναι καλές τιμές. Είναι καλές τιμές. Έτσι, και κάπου θα βάλω και μια ψηλή κάπου και την PSV, δεν μπορώ να την αφήσω έτσι. Έχει και άλλες επιλογές, δώσαμε στον κόσμο. Ναι, έχει, όπως είπες και εσύ. Και ο Άσος Κρυσταλ Πάλας θεωρώ ότι έχει τύχει, είναι καλό σημείο. Έτσι, για ρίσκο βέβαια είναι. Είναι καλό σημείο όμως, γιατί παίζεις και γηπεδούχο. Παίζεις και γηπεδούχο. Και διαφορά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι, έτσι. Και άνα μπράβο, και απόδοση. Το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, θα βλέπουμε πρώτα τις αποδόσεις. Δεν θα δίνουμε απλά μόνο σημεία για να δώσουμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορείς πολύ εύκολα να ξέρω να δώσεις ένα 40 διπλό ή ένα 40 σου. Τι να το κάνω. Και δύο ασάκια κλείνοντας. Φόντζια άσχολη σταμάτηση σε Μπίασο. Πολύ πιθανό. Απουσίαση άσχολη. Φόντζια πετάει φωτιές τελευταία. Και στην Championship πάντα έχουμε και από εκεί ένα σημειάκι. Η Middlesbrough που μπορεί να κερδίσει την Nottingham για να βγάλει τον Άσο. Επίσης επιλογές που μπορούν να βρίσκονται στα δελτία μας, έτσι, για κλείσιμο δωράκι στους φίλους τους ακροατές. Έτσι, με τα δωράκια, λοιπόν. Έτσι, ελπίζοντας αύριο να έχουμε καλό, όταν θα ξαμιλήσουμε, να έχουμε καλό ποσοστό ευστοχία. Αλλιώς θα περιμένουμε πάλι το National League. Να κάνουμε τα ψηλά απόλυτο εκεί. Να κάνουμε τα ψηλά απόλυτο, γιατί εκεί είναι αλήθεια ότι είχαμε ξεκινήσει καλά. Είπαμε για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι άλλο εθνικές και άλλο ομάδες. Είναι μεγάλες οι διαφορές στα δύο. Έτσι, στις εθνικές παίζουν οι καλύτεροι. Μια απουσία μπορεί να πληρωθεί από κάποιον. Στις ομάδες, άμα δεν παίζει ένας καλός ή άμα πας σε καμιά έδρα περίεργη, επηρεάζει πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία. Παίζει πάρα πολύ. Να δούμε. Μακάρι να τα πάμε καλά, να τα πάει και ο κόσμος καλά. Αύριο θα ξαναμιλήσουμε. Έτσι, λοιπόν. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Έγινε σταμάτη. Τα λέμε. Καλό. Λοιπόν, αυτά για τον Δημήτρη Δανάξη όσον αφορά και τα δικά του σημεία, τα οποία είδαμε εδώ. Έτσι, στάθηκε σε κάποια παιχνίδια και ο Δημήτρης. Και εγώ θεωρώ, και το συζητήσαμε με τον Δημήτρη, ότι το διπλό της Ρώμα σήμερα θεωρώ ότι είναι κομβικό παιχνίδι. Μπαίνει σε αρκετά δελτία. Με αυτή τη λογική το λέω. Έτσι, όχι κομβικό για τη Ρώμα. Έτσι. Κομβικό όσον αφορά τα δελτία των παιχτών. Είναι από τα παιχνίδια που σε ένα ποσοστό πιστεύω πάνω από 70% δελτίων θα είναι μέσα το διπλό της Ρώμα. Όπως την περασμένη εβδομάδα ο Άσος Γιουβέντους με την απόδοση που το δίνανε 93-94-97 με την Νάπολη, νομίζω ότι ήταν όχι στο 70, στο 90% των κουπονιών των παιχτών. Έτσι, αυτό είναι το κομβικό που λέμε, το κομβικό σημείο. Το να πας ένα προποτζίδικο ή ξέρω εγώ οπουδήποτε και οι 7 στους 10 να παίζουν Ρώμα. Ή όπως παίζανε οι Γιουβέντους, που νομίζω στη Γιουβέντους παίζανε 8 στους 10 με την Νάπολη. Να δούμε, είπαμε και κάποια άλλα αποτελέσματα, θα τα αναλύσουμε, θα τα περιμένουμε και αυτά. Έτσι είπα και εγώ τη δικιά μου επιλογή, το διπλό της Ρώμα, το over στο Watford Bournemouth. Και το over επίσης στον αγώνα της Dortmund με την Augsburg, και θεωρώ ότι πολύ πιθανό είναι και το over στην Eindhoven, στο PSV Eindhoven με την Φένλο. Έτσι, γιατί βλέπω ότι οι αποδόσεις είναι καλές, δηλαδή στο 1.50-1.50 κάτι για αυτές τις ομάδες, για αυτό το είδος τα παιχνίδια είναι καλές αποδόσεις. Έτσι. Βόμβα, έκπληξη, είπαμε ότι ίσως το να κοντράρει στη Real έχει μια τύχη
μια Ρεάλ προβληματική, μια Ρεάλ με απουσίες, μια Ρεάλ που ο προπονητής φαίνεται ότι δεν μπορεί να αντέξει όλη τη λογική και την, να κρατήσει την, την ιστορία του Ζιντάν, το τι έκανε ο Ζιντάν, δηλαδή να το κρατήσει ο συγκεκριμένος. Έτσι, ίσως η κόντρα της Ρεάλ να είναι μια καλή επιλογή. Έτσι, στο ασοχή, ανάλογα με τις αποδόσεις, δείχνει να είναι μια καλή επιλογή, γιατί η Ρεάλ περνάει μια κρίση μεγάλη. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα απαραίτητο ενδυστικό διάλειμμα. Έτσι, θα επιστρέψουμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται και στο κουπόνι του στοιχήματος. Το Girona Eibar είναι στο 2-2, στο 53 βρισκόμαστε εκεί. Έτσι, λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, ο γκουρού της γειτονιάς. Κάναμε την ανάλυση μας πριν με τον Δημήτρη Δανάκτση για τα σημεία τα οποία έχουμε δει. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο κουπόνι. Να πω ότι 4 παρατέταρτο θα έχουμε σύνδεση με το ΠΑΟΚ Sports Arena και όπως και τον Νίκος Μοσκοβίτης για την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στην Α1. Έτσι η Α1 ξεκινάει στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Ρέθυμνο εκεί η αναμέτρηση. Για πολύ λίγο λοιπόν, όποιος θέλει 2-3-10-2-7-3-8-3 καλή και συζητάμε εδώ και μας λέει την προτίμησή του όσον αφορά το σημερινό κουπόνι. Έτσι θυμίζω, διαγωνισμός 10 Ευρωπαίοι Safe, προσφορά από το καφέ Μπαρ Πικολίνο για Δημήτρη 150, ένα εξαιρετικό μαγαζί, άριστη εξυπηρέτηση από νωρίς για καφεδάκι και το βράδυ ποτάκι και βλέπετε όλα τα παιχνίδια που γίνονται σε όλο τον πλανήτη. Έτσι τα βλέπετε όλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τα πάντα. Έτσι καφέ Πικολίνο για Δημήτρη 150 λοιπόν, κάθεστε εκεί και άμα έχει καλό καιρό, έχει και το πάρκο εκεί, πολύ ωραία η ατμόσφαιρα εκεί μες στο πάρκο, μες στη φύση. Να βλέπεις και τα μάτς και να πίνεις και το ποτάκι σου ή το καφεδάκι σου. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Το Girona Eibar είναι στο 2-2, στο 70 βρισκόμαστε εκεί. Ένα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο με αμφισβητούμενες φάσεις. Ένα γκολ ακυρωθένα για την Girona, ένα γκολ από VAR. Γενικά γκολ τώρα για το Eibar. Μόλις το λέγαμε, ωραία φάση, ωραία σέντρα. 2-3 λοιπόν το Eibar στο 71. Girona Eibar λοιπόν, 2-3 το παιχνίδι, λίγη εκεί ο παδί της του Eibar, κάτι Κινέζοι ανάμεσα εκεί, χαμός γίνεται, αυτό που λέγαμε πριν για αθλητικό τουρισμό, δηλαδή τώρα είναι μια οικογένεια εκεί Κινέζοι, Ασιάτες βασικά μιλάμε Κινέζοι, Ασιάτες, με φανέλα το Eibar. Εντάξει, αυτή τώρα να είναι Eibar το βλέπω λίγο δύσκολο. Έτσι, να πήγαν τώρα εκεί πέρα στην Girona για τουρισμό και να είπαν πάνω να δούμε και ένα μάτσι της La Liga, ποια ομάδα να πάρουμε τη φανέλα του Eibar, ξέρω εγώ. Και να πήγαν. Όχι, η μπάλα δεν έχει βγει όλη, γιατί μας το δείχνουν ξανά αν πριν τη σέντρα η μπάλα πέρασε όλη τη γραμμή. Όχι, δεν ισχύει. Ωραία σέντρα με το αριστερό. Πολύ ωραία κεφαλιά με το πίσω μέρος του κεφαλιού. Πολύ ωραίο γκολ είναι. 2-3 λοιπόν, Girona Eibar, 2-3. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο κουπόνι στοιχήματος στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη. Να πω ότι τελείωσε όσον αφορά την ΚΑΠΑ 19 στην Ελλάδα το Λαμία Όφη 2-0. Τέλος είχαμε και στο Καϊσέρι Ρίζεσπορ 2-2 τελικό αποτέλεσμα στην Τουρκία. Πάμε να δούμε σε εξέλιξη τα παιχνίδια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, στην δεύτερη κατηγορία της Φιλανδίας έχουμε το Κοκόλα Κλουμπ Ελσίνκι 6-0. Έτσι, 1-0 ήταν το ημίχρονο, 6-0 αυτή τη στιγμή είναι το παιχνίδι. Πάμε να δούμε Σβάιτε Λίγα τι γίνεται. Στη Σβάιτε Λίγα είμαστε στο 78 και έχουμε τους αγώνες Αουε Χόλστεϊν Κιέλ στο 1-1, Κρόιτερ Φίρτερ Ρέγκεσμπουργκ 1-1, Μάγκεσμπουργκ Δυναμό Δρέσδης 1-2, Χαμηλές Γερμανίας Βόρσμπουργκ 2 με την Λούπο Μαρτίνη στο 3-1, Ντάσεντοφ Τεφτόνια 0-1. Στην Ιταλία, όσον αφορά τους νέους, το Ρίνο Γιουβέντους στο 2-2 αποτέλεσμα που είναι από το πρώτο ημίχρονο, το συγκεκριμένα στους νεαρούς της Ιταλίας. Στο Καζακστάν, ο Ραλ με την Κιζιχάρ είναι στο 0-0, ο Μπαντάση με την Καερά Ταλμάτη 1-0, τον Μπόλκο Στονάι με την Παύλονταρ 1-1. Συνεχίζουμε πιο κάτω, Ρωσία, πρώτη κατηγορία, Ακρίλια Σαμάρα με την Δυναμό Μόσχας 1-0.
Σινίκ Γιάροσλαβ με την Ταμπόφ 2-0 στη δεύτερη κατηγορία της Ρωσίας. Στην Ισπανία έμπαμε στο 73, Τζιρόνα Έμπαρ 2-3 πριν από λίγο, πριν προβάδισμα και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Πρώτη Ουκρανίας, Μαριουπόλ, Καρπάτι Λιβ 1-1. Στην Αγγλία, στην Championship, Λίντς Μπρέτφορντ 0-0, στο 49 είμαστε εκεί. Κύπελο Αγγλίας, καθώς υπάρχει και σήμερα και κύπελο Αγγλίας, πολλά παιχνίδια. Πιτέρμπορο με την Τσόρλεϊ στο 0-2. Πιο κάτω συνεχίζουμε, δεύτερη Ρωσίας, Σπαρτάκ Μόσχας 2 με την Τούμεν στο 0-0. Πρώτη Κίνας, η Λιφάν με τη Σαγκάη Σενχούα είναι στο 0-0. Χεμπέι με την Γκαουτζούν στο 0-1. Ταϊντζίν με την Τσάινγκ Τσούγκ στο 1-2. Πρώτη κατηγορία, θυμίζω, της Κίνας. Βουλγαρία, Μπότεφ Πλόμιτ με την Ντούνα Βρούσεφ 2-1. Φιλανδία και Μίντερ Τούρκου 0-0. Γερμανία τρίτη κατηγορία, Μπραουνσβάικ Λότε 2-0, Energy Cottbus Ζικάου 0-1, Ούρτιγκεν με την Κάρσα Ζένς στο 1-0, Ουντερχάχιν με την Μούνστερ είναι στο 1-0, Όσναμπεκ Καζεσλάουτερ 0-0, Άλεν Φορτούνα Κολονίας 0-0. Άλλα παιχνίδια, Λετωνία εδώ βλέπουμε ένα παιχνίδι, Ρίγα με την Metal Riga 0-1. Ρωσία δεύτερη κατηγορία, Κίμκι με την Καμπαρσκοκ 0-0, Zenit 2 Αμάβιρ 1-1. Σουηδία πρώτη κατηγορία, Σίλου Έσμπορκ 1-2, Έστελα Σκρόνα 1-0 στη δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας. Τρίτη κατηγορία της Σουηδίας, Νόρκεπικ Σολεντούνα 1-1, Ρίντζινγκ με την Σιριάσκα 1-0. Συνεχίζουμε πιο κάτω, για να δω. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο, κάτι άλλο. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Αρκετά παιχνίδια φυσικά τα οποία είναι σε εξέλιξη. Κάποιο γκολ τελευταίο δεν βλέπω, στην ώρα που λέγαμε όλα τα παιχνίδια. Δεν βλέπω κάποιο γκολ. Ισοφαρίζει η Κάρσα Ζέινς την Ούρτιγκεν. Ούρτιγκεν λοιπόν, Κάρσα Ζέινς 1-1 στην τέτοια κατηγορία της Γερμανίας. Είναι το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, Έστερ Λασκρόνα 2-0 στην δεύτερη Σουηδίας. Λοιπόν, Έστερ Λασκρόνα 2-0 η αναμέτρηση. Θυμίζω ότι σε λίγο θα πάμε στο ΠΑΟΚ Σπασάνη και βρίσκεται ο Νίκο Μοσχοβίτης για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Ρέθυμνο, πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ στην Α1 κατηγορία. Κάποιο άλλο μάτς δεν βλέπω να έχουμε. Κάποιο άλλο γκολ μάλλον, συγγνώμη, γιατί μάτς έχουμε πάρα πολλά. Γκολ δεν βλέπω να έχουμε. Έτσι, από ό,τι βλέπω, απόλυτη ησυχία τώρα στα τελευταία παιχνίδια. Όσον αφορά την Ελλάδα, όπου έχουμε σημαντικά παιχνίδια σήμερα, να πω σε 6 και 4 ότι έχουμε το Πανιόνιος Άρης, έτσι, αυτή την, έτσι, την δύσκολη για τους κίτρινους, οι οποίοι πάνε στην Νέα Σμύρνη, κοντά σε μια ομάδα που έχει δείξει καλά στοιχεία. Ο Άρης, βέβαια, ο οποίος είναι σε ανωδική πορεία. Λοιπόν, στην Στίχημαν, ο Άσος είναι στο 2,70, το Χ στο 3,10, το διπλό στο 2,80. Στο Πανιόνιο Σάρις, έτσι. 2,70 άσος, 2,80 το διπλό. Το Χ στο 3,10. Το over στο 2,40. Το under στο 1,55. Το goal goal στο 2. Το no goal στο 1,75. Έτσι είναι αποδόσεις στοίχημα όσον αφορά το παιχνίδι του Πανιονίου με τον Άρη. Έτσι, το οποίο ξεκινάει στις 6 και 4. Σε λίγο λοιπόν θα πάμε στο ΠΑΟΚ Σπορτς Αρένα, στον Νίκο Μοσχοβίτη, να δούμε τι έχει από εκεί. Κάποιο άλλο γκολ δεν βλέπω εδώ, τελευταίο. Έτσι, Μπάμπελσμπερκ με την FV08 είναι στο 1-0. Χαμηλές κατηγορίες της Γερμανίας είναι αυτά τα παιχνίδια. Έτσι, ξέρω ότι αρκετοί επιλέγουν και αυτές τις κατηγορίες, τις χαμηλές Γερμανίας.
Για να πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με τον Νίκο τον Μοσχοβίτη, να μας δώσει κάποια πρώτα στοιχεία, άμα είναι. Σιγά σιγά. Έτσι, να δούμε τι γίνεται εκεί. Να πω ότι και μέσα στη χρονιά, έτσι, θα δίνουμε κάποια παιχνίδια NBA. Κυρίως NBA. Θα στεκόμαστε εκεί. Τώρα, αν έχει κάποια άλλη επιλογή, θα τη δίνουμε και αυτή. Αλλά κυρίως NBA. Έτσι, εγώ προσωπικά, αν θα παίξω κάτι μπάσκετ, κυρίως προς το NBA θα πάω. Έτσι, όπου έχει και πάρα πολλά παιχνίδια κάθε μέρα και είναι λίγο εκεί η κατάσταση πιο ωραία για μένα. Έτσι, αλλά αυτό μες στη χρονιά. Έτσι, όσο περνάει η εκπομπή, θα δίνουμε μες στη χρονιά και παιχνίδια όσον αφορά το NBA. Λοιπόν, τελευταίο γκολ δεν έχουμε. Κάποιο τελευταίο δηλαδή καλό γκολ δεν υπάρχει. Στο 80 έχουμε φτάσει στο Girona Eibar 2-3, θυμίζω το παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. 2-2 το ημίχρονο. 2-3 τώρα το παιχνίδι με τον γκολ πέτυχε πριν από λίγο η φιλοξενούμενη ομάδα της Eibar. Το Eibar μάλλον πρέπει να είναι. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Girona. Λοιπόν, έχουμε τον Νικό. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε τον Νικό τον Μοσχοβίτη. Η συνέχεια του προγράμματος θα είναι και με τον Νίκο του Μοσκοβίτη, φυσικά από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Ρέθυμνο. Ο Άρης παίζει αύριο στις 6 στο Λαύριο κόντρα στην τοπική ομάδα του Λαυρίου. Ξεκινάει εκεί η πρεμιέρα και τρένο. Ξεκινάει και Α2 σήμερα. Έτσι. Ο Ηρακλής ο οποίος παίζει στην Αθήνα. Η ομάδα του Ηρακλή παίζει στην Αθήνα. Ξεκινάει και Α2 λοιπόν. Όπου ο Ηρακλής έκανε κάποιες κινήσεις τελευταίο διάστημα για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Έτσι και να μπει σε μια λογική ανόδο όσον αφορά την φετινή χρονιά. Ηρεμία στο κομπόν στοιχήματος. Δεν έχουμε κάποιο τελευταίο γκολ. Καλό δηλαδή, έτσι, κάτι εξαιρετικό. Κάποιες χαμηλές κατηγορίες από ό,τι βλέπω εδώ, Μολδαβής. Γιατί γενικά έχει πάρα πολλά παιχνίδια, παιδιά. Έτσι, σαφέστατα και δεν μπορούμε να πούμε και όλες τις κατηγορίες. Αν έχετε κάποιο παιχνίδι, πείτε μας. Ιδιαίτερα από χαμηλές Γερμανίας. Έχει πάρα πολλές. Το Σάββατο πριν τους Άγγλους παίζουν οι Γερμανοί, όλες οι κατηγορίες σχεδόν, οι χαμηλές, παίζουν Σάββατο στη Γερμανία. Έτσι, όπως είναι στην Αγγλία, με το Σάββατο, έτσι και στη Γερμανία πάρα πολλά παιχνίδια σε χαμηλές κατηγορίες. Νωρίς πριν την Bundesliga, φυσικά ξεκινάνε και παίζουν χαμηλές κατηγορίες της Γερμανίας. Τρίτο γκολ για την Ουρμανιγεσπορ κόντρα στην Τενισλίσπορ. Ουρμανιγεσπορ. Denizlispor 3-0 στην Τουρκία αυτό το παιχνίδι, δεύτερη κατηγορία Τουρκίας. Το Αφιόνσπορ με την Καραμπούκσπορ είναι στο 5-0 πλέον η αναμέτρηση, η συγκεκριμένη στο 5-0. Εύκολο απόγευμα για τους γηπεδούχους. Βρισκόμαστε αναμονή για να πάμε για μια πρώτη σύνδεση στο ΠΑΟΚ Sports Arena όπου βρίσκεται ο Νίκος Μοσχοβίτης για το ΠΑΟΚ Ρέθυμνο. Έτσι. Να θυμίσω λίγο όσον αφορά την τριάδα. Έτσι, η δική μου επιλογή ήταν το διπλό της Ρώμα, το over στο Watford Bournemouth και το over στον αγώνα της Dortmund με την Augsburg. Ο Δημήτρης ο Δαναξής, ο οποίος έμεινε στο διπλό της Ρώμα στο over 3,5 στον αγώνα της Bayer, ενώ επίσης καλές επιλογές για τον ίδιο ήταν και ο Άσος Crystal Palace. Έτσι. Όπως και ο Άσος του Πανετολικού. Καλές επιλογές επίσης για τον Δημήτρη. Λοιπόν, έχουμε Νικό. Ωραία, πάμε λίγο πρεμιέρα. Κάνουμε και στην Α1 του μπάσκετ. Ξεκινάει και ο φετινός μπασκετικός μαραθώνιος με ΠΑΟΚ Sports Arena και Νίκο Μοσχοβίτη. Νίκο, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα, Σταμάτη. Καλησπέρα και τη φίλη του Λίμπερο, 104. Χαθήκαμε. Χαθήκαμε, ρε φίλε, ναι, όντως. Ραδιοφωνικά έχω χαθεί, αδελφέ. Ναι. Τι γίνεται εκεί, πρεμιέρα? Έτσι ξεκινάμε. Λοιπόν, πρεμιέρα της Basket League. Πάω Ρέθυμνο, σε λίγο το τζάμπολ. Πρώτο παιχνίδι για τις δύο ομάδες στο πρωτάθλημα και οι δύο μεσοβδόμαδα είχαν υποχρεώσεις. Κυπέλλο, πάω νίκησε με 81-69 το Πανιόνιο, πέρασε στα προημιτελικά. Το Ρέθυμνο δεν τα κατάφερε, στην έδρα του με την Κίμη ιτήθηκε και αποκλείστηκε από το κύπελο. Σε λίγο το τζάμπολ, ο Πάο ξεκινάει με Χάτσερ, με Παπαντονίου, με Χάτσερ, με Τζόουνς, με Χρυσικόπουλο και με Μορέιρα. Το Ρέθυμνο ξεκινάει με τον Στιβ Μπάρ, το οποίο είναι η τελευταία του προσθήκη. Δεν ήταν εδώ στο τουρνουά Σιμεών Μαυροσκούφης, ένας πάρα πολύ καλός σκόρερ ο Στιβ Μπάρ Τζούνιορ.
με τον Ραζί, με τον Γκάιτον, με τον Ντάνιελς και με τον Γλιαδάκη, η πεντάδα για τους, για τους κριτικούς, οι οποίοι δεν είναι θεωρητικά στα επίπεδα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά γενικά στο Ρέθυμνο έχουν τον τρόπο τους να βρίσκουν, ειδικά στο κομμάτι των Αμερικανών, αρκετά έτσι ενδιαφέροντες παίκτες. Για τον ΠΑΟΚ είναι εκτός ο Φιγκός, είναι εκτός ο Απόλλων Τσόχλας, είναι εκτός ο Τζορδίνου Ήλιανς φυσικά, είναι κανονικά στην αποστολή ο Μαλίκ Πο, δεν έπαιξε την προηγούμενη Τετάρτη λόγω ενός τραυματισμού, σήμερα είναι στη διάθεση του Ηλία Παπαθεοδόρου, και θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι σήμερα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε με την νίκη του Πανιωνίου, έχει σήμερα το Ρέθυμνο, ουσιαστικά δύο μάτς του χεριού του, να το πω έτσι, και μετά από εβδομάδα ξεκινάει τα δύσκολα παιχνίδια με τη Βενέτια στο Basketball Champions League, ξεκινάει με την ΑΕΚ μετά την άλλη εβδομάδα για το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Σιγά σιγά μια σεζόν απαιτητική και με παιχνίδια, ειδικά στο ξεκίνημά της, μέχρι ένα σημείο της σεζόν, άλλα τρεις ημέρες. Λοιπόν, ζάμπος στο παιχνίδι, διαιτητές ο κύριος Κορομιλάς, ο κύριος Σόμος και ο κύριος Τσόνος. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα εκεί λίγο με το πίνακα, είμαστε κομπλέ. Ξεκινάει το παιχνίδι, τζάμπολ ανάμεσα σε Μορέρα και Γλυνιαδάκη, δύο πολύ πολύ ψηλά και αργά κόρμια. Τζάμπολ λοιπόν στο παιχνίδι, είναι στα χέρια του Νότου Παπαντονίου η μπάλα, πρώτη επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Παπαντονίου έπαιξε ελάχιστα με τον Πανιόνιο, σήμερα ξεκινάει βασικός. Χρυσικόπουλος δίνει στο Χάτσερ το ρεύμα από το ξεκίνημα, θέλει να ανεβάσει ψηλά τη ζώνη της άμυνάς του, κλέβει ο Ραζής, το κάνει καλά αυτό που ήθελε να κάνει σε πρώτη φάση το Ρέθυμνο, τρέχει ο Γλυαδάκης σε βοδιασμό, η πάσα του Ραζή είναι κακή, λάθος για το Ρέθυμνο, εδώ ο Ραζής νομίζω βιάστηκε λίγο, να πετάξει τώρα στον βοδιασμό την πάσα στο Γλυαδάκη, ήταν αρκετά έτσι φιλόδοξη προσπάθεια. Λοιπόν, η πάσα στα χέρια του Παπαντονίου, ωραία, ο Παπαντονίου έκοψε. Δίνει στον Τζόν στην γωνία, θα είναι αυτό το πρώτο εύστοχο, καλά θα είναι. Το τρίποντο του Τζαπάν Φρόγος. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-0, πολύ ωραία η ασίστ από τον Νότο Παπαντονίου. Το φάουλ που έκανε τώρα, αν πρόλαβα να δω καλά, ο Μορέιρα. Μπάλα από την πλάγια γραμμή για το Ρεθινό. Με την πάρα στα χέρια του ο Γκάιτον, βρίσκει χώρο και πατάει και σουτάρει για τρεις μετά από τρίπλα, κακό σουτ, rebound από τον Χάτσερ. Παθεί να τρέξει αλλά έχει γυρίσει γρήγορα το Ρέθυμνο. Ο Τζον στη γωνία δίνει στον Παπαντονίου που θέλει να αποστάρει τον Μπάρτερ στο Μορέιρα, κλείσει και αυτός, έτσι στη γωνία έκανε βήμα τον Μορέιρα. Μπάλα είναι για το Ρέθυμνο. Πιέζει ο ΠΑΟΚ σε όλο το γήπεδο. Μπάλα στα χέρια του Γκάιτον. Είναι στον Ντάνιελς από εκεί που δεν απειλεί αυτός. Τώρα δεν θέλει να παίξει με τον Γλυνιαδάκη. Να πάρει και το δεύτερο φάουλ του Μορέιρα. Θα το κάνει καλά ο Γλυνιαδάκης. Θέλει να αποστάρει ο έμπειρος ψηλός. Παίζει καλή άμυνα Μορέιρα. Θα γίνει πολύ ωραίο με τον καιρό. Γλυνιαδάκης πρώτο καλάθι για το Ρέθυμνο. Για δύο. Ο Χρυσικόπουλος δίνει στον Παπαντονίου. Χρυσικόπουλος προς ποιήτως, θέλει να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Κλείνει ο Ντάνιελς. Παπαντονίου, πέντε δευτερόλεπτα να βγει ο Μορέιρα για ένα πίκο. Παπαντονίου ελευθερώνεται μετά από τρίπλα για τρεις. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα, δεν κάνει το χατήρι. Κερδίζει τους κανάτους, κατοχή ο ΠΑΟΚ. Από την προσπάθεια στην προσπάθεια του rebound εκεί νομίζω μπλέχτηκε ο Τζαμάλ Τζόουνς. Μάλλον κέρδισε το φάουλο Μορέιρα και έχει δύο βολές ο Αγκολέζος έντονα εδώ στην προσπάθεια για επιθετικό rebound. Κέρδισε την μπάλα. Πήρε τις δύο βολές ο Μορέιρα. Βάζει την πρώτη. Πρώτος πόντος του Γιάννικ Μορέιρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεύτερη βολή τώρα για τον Αγκολέζο. Πέντε, δύο θα ξεκινήσω και σε αυτές.
Ο Ραζής έχει την μπάλα για το ρεθινό. Ο Παπαντονίου κυνηγάει πατού τον Μπαρτ. Δεν τον αφήνει να πάρει την μπάλα. Τέλος πάντων θέλει να την πάρει πιο μακριά από εκεί που θέλει. Ο Μπαρτ θέλει να παίξει ένα κεντρικό πικ τώρα με τον Γουνιαδάκη. Πατάκι σουτάρει για τρεις. Ο Μπαρτ σε αυτό είναι εξαιρετικός. Ο Στιβ Μπαρτ αυτό θέλει να κάνει. Ο Μπαρτ θα τον κουράσει όσο μπορεί. Αλλά εδώ ο Μπαρτ που βρήκε χώρο. Το στόξε για τρεις. 5-5. Άτος βρίσκει το διάδρομο, πηγαίνει με το Γουνιαδάκη, πετυχαίνει το καλάθι, πέφτει και το φάουλ. Ο Γουίλ Χάρτερ όπως την προσπάθεια από τον Αμερικανό. Εδώ διάβασε τα αργά πόδια του Γουνιαδάκη. Πήγε δυναμικά στο lay-up. Πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ ο Γουίλ Χάρτερ. Αστοχίστη πολύ όμως. Μένει το 7-5. Ραζής. Στην αυτήν επίθεση του Ρεθύμνου. Σταθεί να στήσει ένα play τώρα. Ανεβαίνει ο Ντάνιελς, ανεβαίνει και ο Γουνιαδάκης. Πηγαίνει εδώ του Γουνιαδάκη. Θέλει να πάει προς τα μέσα ο Ραζής για να πάρει το δεύτερο φάουλ του Χάτσερ. Αστόχισε, ακολούθησε ψηλά ο φάουλ του Γουνιαδάκης. Κάνει φάουλ δεν στο Παπαντονίου Γουνιαδάκη. Του σταμάζει το κορομιλά. Θεωρεί ότι βρήκε την μπάλα. Ο Γουνιαδάκης ανακέτει την κατοχή το Ρεθύμνο πάντως. Μπαρτ. Δίνει πάνω στο Μωρέιρα, τον ακολουθεί ο Παπαντονίου παντού, Μπαρτ. Δίνει στο Γουνιαδάκη, στο πώς το Γουνιαδάκη θέλει να γυρίσει με το Μωρέιρα. Πάλι τελειώνει καλά, κάνει καλή κίνηση ο Γουνιαδάκης και τελειώνει καλά κοντά στο καλάθι. Έκανε το δύσκολο, έφυγε δεύτερο ο Γουνιαδάκης. Να τρέξει ο Παπαντονίου με ένα γρήγορο πίκεν με το Μωρέιρα, πάει προς τα μέσα, ελεύθερη πάσα στο τρίτο για το Φυσικόπουλο. Καλή δουλειά για τον Πάο. Δεύτερη δημιουργία, πολύ καλή. Από τον Παπαντονίου. Δεύτερο τρίπλο για τον ΠΑΟΚ. 15. Ο Γκάιτον θέλει να παίξει με τον Χρυσικόπουλο. Καλή άμυνα του Λίνου που έμπλεξε τα χέρια του εκεί παρά λίγο να κλέψει. Η μπάλα πήγε πλάγια. Αλλά έχει μόλις 5 δευτερόλεπτα για την κατοχή εδώ. Για την επίθεση του Ρέθμνο. Ο Κλάντον πήρε την ουσιαδά και ο Κλάντον επίσης χειροκροτήθηκε. Στην ανάκρουση του ονόματος του και τώρα που μπήκε στη θέση του Γουνιαδάκη. Πάρα πολύ δύσκολο τρίποντο στο τέλος της επίθεσης από τον Ντάνιελς, σκοτωμένο μπροστά στα απλωμένα χέρια του Τζόνς. 18. Ο Χάτσερ δημιουργεί, δίνει τη γωνία για τον Παπαντονίου, που αστόχησε πριν ο Χρυσικόπουλος. Ο Παπαντονίου αστοχεί τώρα. Έχει δύο ασίστ και δύο άστοχα τρίποντο όμως ο Παπαντονίου μέχρι τώρα. Καλή δημιουργία πάντως από το Χάτσερ ήταν εδώ. Μένει το 18. Η μπάλα στα χέρια του Γκάιτον θέλει να παίξει με τον Κλάντον. Γενικά το Ρέθινο ψάχνει να αποστάρει. Γενικότερα θέλει να βάλει στην άμυνα τον Μωρέιρα. Ο Μπαρτ ελευθερώθηκε και στόχισε. 10-11. Ήταν κακή άμυνα του Παπαντονίου γιατί πήγε πίσω από το σκριν. Δεύτερο εύστοχο τρίποντα από τον Στιβ Μπαρτ. Χάτσερ ελευθερώθηκε και αυτός, πάτησε και τώρα για τους αστόχησε. Παλέγει ο Μωρέιρα για τον rebound στο Κλάντον όμως. Πάλι το κοιτάμι. Παρακαλώ. Άλλο για τον. Άλλο για τον Χάτσερ, το προηγούμενο πάλι το είχε ο Μωρέιρα. Για ο Βεράκη πάει πάντως Νίκο, έτσι. Δηλαδή... Επήκε καλά και το Ρέθινο και εγώ. Ναι. Βασικά το Ρέθινο έχει 3 στα 3 αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η μπάλα στα χέρια του Μπαρτ. Γίνει στον Ντάνιελς, αυτός θέλει να ελευθερωθεί ο Ραζής στη γωνία. Τελικά παίρνει ο Κλάντον, ο Μπαρτ κάνει να κόψει στην πλάτη της άμυνας. Το Λατίνο Κοντονίου να κλείσει τώρα. Ο Ραζής παίζει με τον Κλάντον ένα πικ. Παίρνει στη γωνία πάλι ο Μπαρτ, πάλι για τρεις. Αστοχή αυτή τη φορά, το rebound το μαζεύει ο Χάτσερ. Θέλει να τρέξει. Αλλά έχει γυρίσει πολύ γρήγορα πριν από τον Χρυσικόπουλο, το σκέφτεται, πηγαίνει για να τελειώσει με το δεξί. Ο Λίνος δεν του κάνει το χαρτί μπάλα, δεν το βγαίνει. Πάω να πει τον Ντάνιελς. Και τώρα ο Ραζής σε αυτή την επίθεση για το Ρέθινο. Ραζής θέλει να δημιουργήσει, έχει κατεβάσει το χέρι του ο Μωρέιρα και είναι δεύτερο φάουλ. Από πολύ νωρίς δεύτερο φάουλ για τον Αγγολέζο, ο οποίος είχε βγει στον πάγκο. Ναι, στο Μωρέιρα δόθηκε.
Δεν βλέπω σε πρώτη φάση να γίνεται αλλαγή ο Μορέα. Γενικά είναι ένα από τα στοιχεία που είναι στα δυτικά του Αγκολέζου. Τα εύκολα φάουλ. Δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός, έτσι κι αλλιώς, θα το ξέρουμε. Αλλά είναι πολλές οι φορές που δίνει και κάποια εύκολα φάουλ. Ο Ραζής, πίσω από το screen για τρεις, αστόχησε. Τώρα έχουμε μέχρι στιγμής να σουτάρει με 3 στα 5. Χρυσικόπουλος, αυτός ελεύθερος για τρεις, την από τη γωνία. Αστόχησε εδώ, αστόχησε. Είναι κακή η ισορροπία της αμυντικής. Ο γρήγορος συνδυασμός. Ο Γκάιτον, καλάθι και φάουλ από τον Γκάιτον. 10-13. Αυτός από το μακρινό rebound. Έχει και στον αμυντικό γρήγορο Γκάιτον και θα σκέψει ο Μαργαρίτης σε λίγο. Θα πει για πρώτη φορά Μαργαρίτης μάλλον. Και ο Γκάρο και ο Κόνιαρης. Παπανδρονίου, Χρυσικόπουλος και Μωρέιρος στον πάγκο. Τρεις αλλαγές τώρα από τον Παπαθεοδόρου εδώ, ο οποίος ψάχνει να βρει καλύτερη διάθεση από τους παίκτες τουλάχιστον στο ξεκίνημα, ποιος στις επιλογές είναι κάτι που... Νίκο, πάρε λίγο μια ανάσα, πάρε λίγο μια ανάσα, ναι, γιατί θα σε έχουμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Να πω τελικό Τζιρόνα Έμπαρ 2-3, τελικό αποτέλεσμα νίκη για τους φιλοξενούς, ένα αρκετά ωραίο παιχνίδι, κατά το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλό και με ένταση με τα VAR και τα σχετικά. Να δώσω λίγο τελικά πριν αποχωρήσω στην Zweite Liga. Άουε, Hostel Kiel 2-1 το παιχνίδι. Ανατροπή είχαμε εδώ, 0-1 ημίχρονο, 2-1 τελικό. Γκρόιντερφιν Ρέγκεσμπουργκ 1-1. Μάγκεσμπουργκ Δυναμό Δρέσδης 2-2 από 0-2 ημίχρονο. Επίσης κάποια άλλα έτσι σημαντικά τελικά. Πιτέρμπορο Σορλή 0-3 το παιχνίδι. Είναι για το κύπελο Αγγλίας αυτό, αν δεν κάνω λάθος, το είπαμε και πριν. Να το δω λίγο. Ναι, για το κύπελλο Αγγλίας είναι Peterborough Σορλή 0-3. Leeds United Brentford 0-1 για αναμέτρηση. Τελικό είπαμε Τζιρόνα Έιμπαρ 2-3. Τελικό αποτέλεσμα 2-2 το ημίχρονο. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ χαιρετώ, αποχαιρετώ. Αύριο θα τα πούμε κι εμείς πάλι. Έτσι εδώ ο Γκουρούτς Γειτονιάς 2 με 4 θα είμαστε εδώ. Όσον αφορά το κουπόνι στοιχήματος και όχι μόνο. Δίπλα μου είναι Κωνσταντίνος Τσιπλιός, ο οποίος θα αναλάβει σκητάλ εδώ παρέα με τα ποδοσφαιρικά, γιατί μπαίνουν και το στοίχημα μέσα και τα μπασκετικά. Έτσι να τα λες τα ποδοσφαιρικά, τον κόβεις τον Μουσκοβίτη, δεν έχει θέμα. Τι γίνεται, καλά είσαι Κώστα? Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ανοιχτός. Ναι, ναι, ανοιχτός κανονικά. Λοιπόν, χαιρετώ εγώ. Υπάρχει και παιχνίδι στη Ρόδο Κολοσσός Προμηθέας, το οποίο είναι σε εξέλιξη όσον αφορά την Α1 κατηγορία. Πιο μετά, βέβαια, στις 6 και 4 υπάρχει το παιχνίδι του Άρη με τον Πανιόνιο. Πανιόνιος Άρης, να πω καλύτερα. Λοιπόν, οπότε εγώ χαιρετώ. Δίνω σκητάλη στον Κώστα του Τζίψιο που είναι εδώ δίπλα μου. Το παίρνει αυτός με Νίκο Μοσχοβίτη. Ο Νικόλας είναι στον αέρα. Νίκο, εγώ σε αφήνω, βεβαίως, έτσι. Σε αφήνω. Λοιπόν, είσαι με Κώστα, εμείς τα λέμε τώρα, εντάξει.